επέκταση που κάνει η κυβέρνηση. Όχι στα τελεσίδια των πιστωτών. Με τα μέτρα που έχει η κυβέρνηση στις 47 σελίδες. Η κυβέρνηση ζητάει να καταψηφιστεί ο τελεσίγραφο. Αυτή τη μάχη δίνει και θα είναι μεγάλο το ποσοστό της καταδίκης. Όχι μικρό. Και μεγάλη η συμμετοχή. Γιατί οι Έλληνες έχουν στοιχειώδη αυτοσυντήρηση και γνωρίζουν ότι πρέπει τώρα να δείξουμε ενότητα, ομοψυχία, αποφασιστικότητα. Όπως και να έχει, θα είναι. Ναι ή όχι στο ευρώ, ναι ή όχι στο ευρώ. Αυτά τα λένε οι πιστωτές. Και ελπίζω να μην βρεθούν και παπαγαλάκια στην Ελλάδα να λένε αυτά τα πράγματα. Φοβάστε και τη ρευστότητα στις τράπεζες. Γιατί να φοβηθώ, έχει κανένας σχέδιο, γνωρίζετε, να δημιουργήσει πρόβλημα στη ρευστότητα των τραπεζών? Είστε αισιόδοξοι ότι υπάρξει δηλαδή αύριο έγκριση παράταση του προγράμματος, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένες οι ελληνικές τράπεζες? Θα τα δούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρίς πανικό. Καταλαβαίνετε το αντίθετο, θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά. Επαναλαμβάνω, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό. Σχεδιάζουμε μια πολιτική πρωτοβουλία που θα πετύχει αυτή την εβδομάδα και το τέλος της εβδομάδας αυτής, χάρη στην ενότητα, τη δημοκρατική αντίληψη και την κινητοποίηση του ελληνικού λαού. Σχεδιασμός για την επόμενη μέρα υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Αν δεν όλα πιστούν οι δανειστές. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό. Το υπερόπλο του ελληνικού λαού είναι η πρωτογενής έκφραση της θέλησής του. Το δημοψήφισμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα εγκρίνει αυτή την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Έχετε εικόνα? Νομίζω ότι διαβοής. Δεν υπάρχει. Είναι αναμενόμενη πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω. Μετά τα όσα συνέβησαν χθες και προχθές στις Βρυξέλλες. Αν ο κόσμος ψηφίσει ναι, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Τι εννοείται ναι? Τι εννοείται ναι? Αν ψηφίσει ναι στην πρώτη κυβέρνηση. Δεν απαντώ σε φάνταστα σενάρια. Είναι φάνταστο να ψηφίσει ναι. Ο λαός θα ψηφίσει με μεγάλα ποσοστά και με μεγάλη συμμετοχή, όχι στον εκβιασμό των πιστωτών. Και την επόμενη μέρα το σχέδιο της κυβέρνησης. Απαντήσαμε. Ακούσαμε τον. Ο λαός θα ψηφίσει όχι, είπε ο κύριος Φίλης. Και Ελένα Αργύρη, σε διακόψαμε. Καθώς οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνεις, είναι ραγδαίες. Και λέγαμε λοιπόν.